Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Οι εξελίξεις που έρχονται από εδώ και πέρα είναι συγκλονιστικές, διότι ένα γαλακριμένο μυστικό της Βικτόριας θα αποκαλυφθεί στα νέα επεισόδια και θα φέρουν τα πάνω κάτω στη ζωή της. Όλα θα ξεκινήσουν όταν ο κυπουρός της οικογένειας Μπουραντά, ο Γιώργης, βρίσκει στον κήπο ένα κουτί. Το συγκεκριμένο αντικείμενο το είχε κρύψει η Βικτόρια, καθώς μέσα περιείχε τις σφαίρες από τα όπλα που δολοφονήθηκαν ο Άγης και η Λιζέτα. Ο άντρας, ο οποίος μένει στο σπίτι της οικογένειας, από τότε που ήταν μικρό παιδί, καθώς στο παρελθόν ο πατέρας του ήταν κυπουρός στο σπίτι τους, γνωρίζει πολλά για τη γυναίκα αυτή και για τις πράξεις της. Ξέροντας λοιπόν πόσο επικίνδυνη είναι, συναντάει την πολυξένη και της δίνει το κουτί για να το πάει στην αστυνομία και να ενοχοποιήσει τη Βικτόρια. Μάλιστα, της τονίζει πως πρόκειται για μία δίστακτη γυναίκα και η πολυξένη τότε έρχεται αντιμέτωπη με ένα πάρα πολύ μεγάλο δίλημα. Η αποκάλυψη του Γιώργη τη φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση και δεν ξέρει με ποιον τρόπο να αξιοποιήσει τα στοιχεία που φτάνουν στα χέρια της. Παράλληλα, ο Χριστόφορος, ψάχνοντας τα πράγματα της Βικτόριας, βρίσκει μια φωτογραφία από το παρελθόν που τον οδηγεί στο Χρήστο για εξηγήσεις. Ο τελευταίος, λοιπόν, απαριθμεί στο Χριστόφορο όλα τα εγκλήματα της Βικτόριας και του τονίζει πως ο Άγης δεν είναι γιος τους. Εκείνος ζητάει αποδείξεις για να τον πιστέψει. Αρχίζει να αμφιβάλλει για τη Βικτόρια και ψάχνει ο ίδιος για να τις βρει. Δεν χρειάζεται όμως να ψάξει και πολύ. Καθώς η ερωτευμένη Στέλλα το αποκαλύπτει το πρώτο στοιχείο. Συγκεκριμένα, του λέει για τις σφαίρες που είχε η Βικτόρια στην κατοχή της και ότι κάποιος τις έβαλε στο γραφείο της. Και ενώ εκείνη λέει ψέματα στην Αμαλία, στο Σίμο και την Πολυξένη και του ζητάει να μην μάθει ο Χριστόφορος για το περιστατικό με τις σφαίρες, εκείνος ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά τους και του ζητάει να πάει αμέσως στην αστυνομία για να καταθέσει όλα όσα γνωρίζει. Εκείνη αρνείται, λέγοντας διάφορες δικαιολογίες. Ωστόσο, μια αποκάλυψη που κάνει ο Γιώργης στο Χριστόφορο θα φέρει τα πάνω κάτω και θα φέρει επίσης και μεγάλες ανατροπές. Ο άντρας του λέει πως όταν ήταν μικρός είδε τη Βικτόρια να σμπρώχνει από το μπαλκόνι τη σύζυγό του, την Αντιγόνη. Στο άκουσμα της είδησης, ο Χριστόφορος παγώνει και τον ρωτάει αν είναι σίγουρος. Τότε ο Γιώργης το εξιστορεί με λεπτομέρειες όσα είδε εκείνο το μοιραίο βράδυ. Ο Χριστόφορος, συγχυσμένος και εξοργισμένος, μπαίνει μέσα στο σπίτι και κατηγορεί τη Βικτόρια για τη δολοφονία της γυναίκας του, της Αντιγόνης. Της λέει ότι αυτή τη σκότωσε. Φυσικά εκείνη αρνείται τα πάντα και τότε ο άντρας συναρπάζει από το λαιμό και την κολλάει στον τοίχο. «Σκότωσες τη γυναίκα μου», της φωνάζει, και σφίγγει περισσότερο το λαιμό της με τα χέρια του. Η Βικτόρια δεν μπορεί να πάρει ανάσα και τότε την αφήνει και ζητάει από τον Γιώργη να πάνε αμέσως στην αστυνομία. Η γυναίκα, σοκαρισμένη από την αποκάλυψή του, καθώς δεν γνώριζε πως την είχε δει να δολοφονεί την αδερφή της, εξαπολύει για άλλη μια φορά κατηγορίες προς τον κυπουρό, ενώ ο Χριστόφορος παίρνει τον Γιώργη από το σπίτι και φεύγουν άμεσα. Δίπλα τους, σε όλες αυτές τις στιγμές, στέχεται σαν βράχος η Μιράντα, η οποία προσπαθεί και να τον παρηγορήσει. Μάλιστα, κάποια στιγμή ο Χριστόφορος πλησιάζει για να τη φιλήσει στο στόμα και εκείνη ευγενικά απομακρύνεται από κοντά του, καθώς γνωρίζει ότι αν γίνει κάτι τέτοιο,
τα πράγματα θα περιπλακούν ακόμη περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!